Αμάντρε γιατρέ, τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, δεν θα ξανασχοληθώ με το θέμα καναπέ αφού με γιώνετε. Νομίζω ότι δεν μου δίνετε καμία απολύτως σημασία πλέον. Με έχετε του πεταματού. Κύριε Κωνσταντίνη, ο καναπές είναι ειδικός για ψυχοθεραπεία. Το ταβάνι, παρακαλώ, δεν είμαι από εκεί, σας έχω πει. Είμαι από την άλλη, εσείς όμως το ταβάνι. Λοιπόν, είναι ειδικό για ψυχοθεραπεία, σας παρακαλώ, αφήστε γιατί μέχρι τώρα κάνει δουλειά. Σήμερα τι θα πούμε και ποιο φόβο θα πούμε σήμερα. Φοβάμαι, γιατρέ μου, με έχουν κατακλέψει, με κλέβουν συνεχώς. Με έχουν κατακλέψει! Ηρεμήστε όμως, ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, πείτε μου, τι ακριβώς γίνεται. Τι πάει να πει, σας κλέβουν, δηλαδή, μιλήστε μου με αποδείξεις. Ρε γιατρέ, αποδείξεις. Εδώ το πράγμα είναι πασιφανές, φαίνεται. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Με κατακλέβουνε. Παντού και πάντα. Από παλιά. Δηλαδή. Τι δηλαδή, από παλιά. Από την εφηβική μου ηλικία έχει ξεκινήσει το θέμα με την κλόπη. Από τότε άρχισαν και με κλέβανε. Θερμοπυλών 37. Ναι, παρακαλώ. Θερμοπυλών 37. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Κόκκινο φωτάκι. Τότε στα σπίτια τα παλιά με το κόκκινο φωτάκι μπαίναμε μέσα, πηγαίναμε για να... Πηγαίναμε τότε στην εφηβεία μας και πηγαίναμε. Εγώ πήγα λίγο μεγαλύτερος βέβαια. Μπουρδέλο ρε γιατρέ, μπουρδέλο, δεν καταλαβαίνεις. Α, πείτε το έτσι κύριε Άγιο Σαρτίτη. Πείτε μου κάτι άλλο, πείτε μου φιλής, πείτε μου κάτι. Να είναι το κόκκινο φωτάκι, τι σημαίνει. Μα ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για τα μπουρδέλα. Μα εσείς το ξεκινήσατε, δεν είπα εγώ τίποτα για μπουρδέλο. Εσείς το είπατε. Για πείτε μου όμως, τι έγινε. Το σπίτι της αμαρτίας, σας κλέψαν την παρθενιά. Μη με ειρωνεύεστε γιατρέ, μη με ειρωνεύεστε. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το κόκκινο φωτάκι. Ένα κόκκινο φωτάκι που μου άλλαξε τη ζωή. Πήγαμε δύο φίλες μου ένα Σάββατο απόγευμα. Όχι για να καταλαβαίνετε. Επίσκεψη για να κάνουμε μπουρδελότσαρκα κάναμε. Για πλάκα, δεν όχι τίποτα σοβαρό έτσι. Απλά όταν πήγαμε, εμένα μ' άρεσε η κοπέλα και είπα αφού πήγα που πήγα να το εκμεταλλευτώ. Καταλαβαίνετε κι εσείς έτσι. Πήγα στο δωμάτιο, διδύθηκα, έμενα με το σοβρακάκι. Άφησα τα ρούχα λίγο πιο πέρα, περίμενα μέχρι να έρθει η κοπέλα έτσι. Υπήρχε μια αναμονή. Ήρθε η κοπέλα και εγώ τότε 20 χρονών ήμουν, νέο παλικάρι. Καταλαβαίνετε κι εγώ έπεσα με τα μούτρα γιατί δεν είχαμε και τότε πάρα πολύ εύκολες τις σχέσεις με τις κοπέλες. Κάτι άκουγα, αλλά που δεν πήγε το μυαλό μου εγώ εκείνη την ώρα, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, γιατρέ, έτσι, να μην το πω. Τελείωσα επιτυχώς και την ώρα που έφυγα, κατάλαβα ότι μου είχαν κλέψει το πορτοφόλι. Είχαν μπει την ώρα που εσείς. Την ώρα που εμείς συνουσιαζόμασταν, είχαν μπει μέσα και είχαν αρπάξει από το παντελόνι το πορτοφόλι. Την κοπέλα. Ευτυχώς την είχα πληρώσει πριν. Γιατί φαντάζομαι τώρα για ξύλο κιόλας, έτσι. Δεν φτάνω όλα τα άλλα. Και μέσα στο πορτοφόλι τι είχατε. Μέσα στο πορτοφόλι ευτυχώς δεν είχα πάρα πολλά λεφτά. Είχα κάτι ψηλό. Ήμασταν νέοι, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε άνεση οικονομική. Άντε τώρα να ξαναβγάλει την ταυτότητα. Το δίπλωμα και τις κάρτες. Ξέρετε τι διαδικασία χρειάζεται για να τα βγάλεις όλα αυτά και τι έπρεπε να πληρώσεις, βέρεσέ, πάνω από το κεφάλι. Ποιο κεφάλι. Δεν ξέρω κανένα κεφάλι, εσείς είπατε. Δεν κατάλαβα. Γιατρέ, όταν είπα για το κεφάλι, εννοούσα αν γνωρίζετε εσείς τι χρειάζεται τώρα από έγγραφα για να ξαναβγούν όλα αυτά που έχασα. Ταυτότητα, κάρτες και δίπλωμα. Έτσι. Γιατί. Ακόμα δεν έχω καταλάβει για το κεφάλι, πού κολλάει το κεφάλι. Αφήστε το κεφάλι, γιατρέ, άσε το στην άκρη. Πάμε παρακάτω για να καταλάβετε. Άλλο είναι το θέμα, δεν είναι το κεφάλι. Λοιπόν, ακούστε τι χρειάζεται τώρα για να βγουν όλα αυτά που έχω χάσει. Πιστοποιητικό γεννήσεως της γιαγιάς μου. Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Άδεια εξόδου από το στρατό. Άδεια πολεοδομίας. Τοπογραφικό σπιτιού. Εξετάσεις αίματος. Ληξιαρχική πράξη γάμου. Συνταγές του Πετρετζίκη για κοκκινιστό. Έλεγχο λυκείου και ιατρικό ιστορικό. Βρε δε γαμιέστε. Και τα βρήκατε όλα αυτά. Όχι φυσικά. Και τι κάνατε. Ευτυχώς βρήκε η αστυνομία τα original. Συμβαίνουν αυτά κύριε Κωνσταντίνη, συμβαίνουν. Συνεχίστε. Smart. Δεν θα το έλεγα και πάρα πολύ ότι είστε και... Αλλά συνεχίστε. Να δω που το πάτε. Δεν εννοώ αυτό που εννοείτε. Εννοώ το αυτοκίνητό μου. Πάει και αυτό. Χάλασε. Όχι, το κλέψανε. Ολόκληρο. Με δόσεις. Και το είχα πάρει και με δόσεις. Και όταν λέω με δόσεις, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αν κάποια απορία έχετε, μπορείτε να με σταματήσετε και να με ρωτήσετε. Όχι, συνεχίστε. Πείτε μου. Στην αρχή, μόλις το είχα πρωτοπάρει, μια εβδομάδα μετά μου πήρε. Πήρανε τις ρόδες. Κατεβαίνω ένα πρωί να πάω στη δουλειά, βλέπω το αυτοκίνητο ανεβασμένο πάνω στο τσιμεντόλιθο και λείπαν οι ρόδες. Λέω δεν μπορεί, δεν είναι το δικό μου αυτοκίνητο αυτό. Είχε όμως το ίδιο χρώμα, την ίδια πινακίδα και τα κλειδιά ανοίγαν τις πόρτες. Άρα ήταν το δικό μου αυτοκίνητο αυτό. Τι κάνατε? Πήγα και έβαλα ρόδες. Τι να έκανα? Πώς θα κυκλοφορούσα χωρίς ρόδες? Είναι δυνατόν? Έχετε απόλυτα δίκιο. Και? Δύο μήνες μετά κατεβαίνω πάλι το πρωί, ντυμένος και σουμαρισμένος, έτοιμος να φύγω για τη δουλειά και τι να δω. Τι να δείτε κύριε Κωνσταντίνη? Οι ρόδες ήταν εκεί, αλλά λείπαν οι πόρτες. Δηλαδή, ντουπ, λέω δεν είναι το δικό μου αυτοκίνητο. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μένα. Ξαναπηγαίνω στο αυτοκίνητο, κάνω έτσι, βάζω το κλειδί, παίρνει μπροστά η μηχανή. Το δικό μου αυτοκίνητο ήταν. Δεν παίρνετε καλύτερα πατίνι που μπαίνει και στο σπίτι? Πήρα! Το κλέψαν γι' αυτό όταν μπήκαν στο σπίτι. Μπήκαν στο σπίτι σας? Εκεί να δείτε τι έγινε, γιατρέ. Σας έχουν
βάλει στο μάτι, αγαπητέ. Σας έχω βάλει στο μάτι, πρέπει να το κοιτάξετε αυτό. Από εκεί ξεκίνησαν τα περισσότερα, γιατρέ. Πείτε μου λίγο, με το σπίτι τι έγινε. Εγώ είχα φτιάξει ένα σπίτι κουκλίστικο. Μιλάμε ένα υπέροχο σαλόνι πανάκριβο από την Ιταλία, έτσι. Μια τεράστια τηλεόραση 65 ιντσών, ακριβή, όχι φτηνή, από Σασούν, πώς τις λένε αυτές. Κουζίνα, τελευταία κυκλοφορία, δηλαδή εντυχισμένα απ' έξω, ξέμπαρκα. Υπήρχαν τα πάντα μέσα εκεί, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Παλάτι σχεδόν το σπίτι. Να φανταστώ ότι η τραπεζαρία ήταν από μαόνι. Βεβαίως και ήταν από μαόνι. Ό,τι και ό,τι ξύλο θα βάζαμε μέσα στο σπίτι. Μιλάμε τώρα ότι είχα επενδύσει. Είχα ρίξει υδρότα μέσα εκεί. Υδρότα και χρήμα. Τον πρώτο μήνα χάσαμε την τραπεζαρία. Εσείς που ήσασταν. Εμείς ήμασταν πάνω, κοιμόμασταν. Δεν τους πήραμε χαμπάρι, αλλά τα μαθήματα γίνονται παθήματα. Ενεργοποιήθηκα. Έκανε τα τηλέφωνά μου και έβαλα συναγερμό. Μπράβο. 2 μήνες μετά χάσαμε το συναγερμό και το σαλόνι. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή ασφάλεια δεν έχετε κάνει. Έχω κάνει ασφάλεια ζωής. Το σπίτι σας κλέβανε, κύριε Κωνσταντίνη, όχι η ζωή. Για τη ζωή θα σας μιλήσω τώρα. Μετρήστε τώρα πόσες κλοπές μου κάνουν καθημερινά στη ζωή μου. Όλοι αυτοί από παντού. Γράψτε, μετρήστε. Πάω στο βενζινάδικο. Του λέω βάλε μου 20 ευρώ βενζίνη. Μου βάζει 10 ευρώ βενζίνη, 10 ευρώ νερό. Πρώτη κλοπή. Μπουκώνει μηχανή. Πάω στο συνεργείο. Το κοιτάει ο μάστορας. Μου λέει είναι πολύ ακριβή ζημιά. Πρέπει να ανεβάσω πάνω να κατεβάσω μηχανή. Κατεβάζει μηχανή. Μου λέει κάει εκεί φλάτζα. Έχω 500 ευρώ της μάνας του, 250 ευρώ μαϊμού. Του λέω βάλε της μάνας του. Πληρώνω της μάνας του, μου βάζει τη μαϊμού. Κλοπή και εδώ. Βάζω 50 γραμμή στο ίντερνετ. Πάω το βράδυ να δω στο YouPorn που βλέπω, γιατί δεν καταλαβαίνετε και κανένα αυτοεκλεριστώ λιγάκι. Μου αρέσουν αυτές τις ταινίες. Βρίσκω μια καταπληκτική ταινία. Και την ώρα που πατάω το play για να παίξει, να την παίξω, πάει σέρνοντας. Παίρνω το τηλέφωνο. Τυπάω το νούμερο. Παίρνω την εταιρεία που είχε βάλει την 50 γραμμή. Δεν μιλάω με άνθρωπο, μιλάω με ρομπότ. Πατάω ένα, πατάω δύο, πατάω τρία, λέει βλάβες. Πατάω το τρία, το σηκώνει το ρομπότ. Μου λέει παρακαλώ, τι θα θέλατε. Έχω βλάβει, του λέω σέρνε τη γραμμή μου. Μου λέει δεν σας καταλαβαίνω. Προσπαθώ να ξαναεξηγήσω το πρόβλημα, πάλι δεν με καταλαβαίνει. Προσπαθώ να εξηγήσω το πρόβλημα. Μιλάω αργά. Να καταλάβει. Να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Δεν έχω σήμα. Τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα. Μου λέει ξαναπείτε μου το πρόβλημα. Είμαι 20 λεπτά εκεί, προσπαθώ να πω το πρόβλημα, το λέω και δεν το καταλαβαίνουνε. Έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Αρχίζω κάτι πινελίκια, κάτι βαρβάτα, κάτι θρησκευτικά. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος. Και εκεί μου γυρνάει το μάτι, μιλάμε, γύρισε το κεφάλι εκ 17 σβούρες. Του λέω μεγάλε, δεν γίνεται, παρακολουθώ μια ταινία και σέρνετε. Εσείς μου πουλήσατε 50 γραμμή. Μισό λεπτό μου λέει ο υπάλληλος, μισό λεπτό να δω το σήμα σας. Μπαίνει στο κομπιούτερ, βλέπει το σήμα, λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μας δείχνει ότι τρέχετε κανονικά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάποιος σας κλέβει ίντερνετ. Ψάξτε το. Εγώ θα το ψάξω. Εμείς δεν μπορούμε να το ψάξουμε. Πώς θα το ψάξω εγώ. Και εγώ τι θέλετε να κάνω, κύριε. Ρε στο διάλογο του λέω κι εγώ. Του κλείνω το τηλέφωνο. Κλοπή, καταλαβαίνετε. Άντε εγώ να βρω μετά ποιος μου έκλεβε το ίντερνετ. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Άσε το χασάπι. Μη σου πω και για το χασάπι. Ποιο χασάπι. Τη γειτονιά το χασάπι. Γιατί στηρίζουμε τις γειτονιές μας. Πάω στο χασάπι της γειτονιάς. Του λέω μεγάλε, βάλε ένα κιλό κιμά μας χαρίσιο. Ζυγίζει, μου λέει μεγάλε, βγήκε ένα 200 να τον αφήσω. Όχι, ρε φίλε, να μην τον αφήσεις. Γιατί να τον αφήσεις. Ένα κιλό δεν ζήτησα. Ένα κιλό θέλω να πάρω. Κάνει έτσι στη ζυγαριά, βάζει τα 200 γραμμάρια. Μου χρεώνει το ένα κιλό στα 1200 και χάνω και τα 200 γραμμάρια. Δηλαδή, αν αυτό. Ρε, δεν πάνε στο διάλο! Και εσείς, γιατρέ! Εγώ γιατί κύριε Κωνσταντίνη, εγώ δεν θέλω τώρα να σας γνωρίζω. Συγγνώμη, γιατρέ, συγγνώμη, αλλά είμαι έξαλλος. Χαπάκια θα πάρω. Παρακαλώ, πολύ να αφήσετε λίγο τα χαπάκια στην άκρη, θα σας εξηγήσω άλλη στιγμή. Γενικά η ζωή μας έχει πολλές κλοπές, η αλήθεια είναι. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και. Σε όλες τις κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε και τα μονοπάτια που θα διαλέξουμε. Καταρχάς δεν κατάλαβα τίποτα, γιατί μιλάτε σαν πολιτικός, γιατρέ μου. Συγγνώμη που σας το λέω και σας παρομοιάζω. Αλλά τώρα εσείς είστε η αιτία που θυμήθηκα τους μεγαλύτερους κλέφτες. Άλλα σου τάζουν, άλλα κάνουν. Όχι τους λες, ναι ψηφίζουνε. Ζητάς αύξηση, σου κάνουν μείωση. Κλέβουν την ψήφο σου και μετά εσένα, με τον νόμο όμως. Με τον νόμο. 5 σου δίνουν, 10 σου παίρνουν. Φόροι. Ακούστε φόρους και ετοιμαστείτε. Ποτά, φαγιά, ΦΠΑ, βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο, εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Ή κατέβε εύκα, φόρος κερδών και ετοιμαστείτε για το καλύτερο, φόρος προκαταβολής. Έλατε, τι είναι αυτό, ακούστε. Θα πρέπει δηλαδή εγώ να ξέρω τι θα κερδίσω του χρόνου για να προκαταβάλω το φόρο του χρόνου. Στο τώρα. Ναι, είναι από αυτούς τους νόμους τους ξεδιάντροπους, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, είναι λίγο. Δηλαδή, αυτός που το σκέφτηκε ήταν μόνο για να πάρει τα λεφτά. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε καμία αντίδραση και από τον κόσμο, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι καλά, όμως, γιατρέ μου! Ηρεμήστε, χαλαρώστε κάτω. Ηρεμήστε.
Ανάβουν φωτιές και δεν τις σβήνουν για να μπορούν μετά εύκολα να φυτρώνουν οι δικές τους ανεμογεννήτριες. Μου κλέβουν το οξυγόνο. Τρώνε τις επιδοτήσεις για τα πλημμυρικά και πλημμυρίζουν τη χώρα μου χωρίς ίχνος ντροπής και έσχους. Πνίγουν την ελπίδα, την τροφή και το μέλλον μου, κρυμμένοι πίσω από τις καρέκλες των υπουργείων τους. Μου κλέβουν την ελευθερία μου με πιστοποιητικά και τρόμο. Δεν καμιέστε! Εγώ, κύριε Κωνσταντίνη. Όχι εσείς, γιατρέ! Όχι εσείς, γιατρέ! Για άλλους μιλάω! Ξαφνικά σας έχασα, δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε και άλλο επίπεδο τώρα. Μήπως έχετε κανένα χαρακτήρα μέσα σας κρυμμένο, θαμμένο και βγήκε ξαφνικά. Γενικά μας κλέβουνε, το ξέρουμε αυτό, αλλά εσάς σας ενοχλεί λίγο παραπάνω. Τώρα έρχομαι στο σημαντικότερο κομμάτι. ΔΕΗ! Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, καταλαβαίνετε. Το ρευματάκι που λέμε, ναι, ναι. 300 ευρώ μου έρχονταν ο λογαριασμός. 1300 ήρθε! Είδα, καπόιδα, τι να κάνω, άνθρωπος. Λέω, έτσι είσαστε καθήκια. Τώρα θα δείτε. Σηκώνω το τηλέφωνο, παίρνω ένα φίλο μου, δίνω τηλέφωνο ενός γνωστού του και φώναξε ένα δικό του να μου πειράξει το ρολόι. Α, κι εσείς! Α, κι εσείς! Ήρθε ο άνθρωπος, ευγενέστατος, ευγενικότατος. Έκανε τη δουλειά του, πήρε το μεροκαματάκι του, έφυγε. Μέχρι και όλα καλά. 2 μήνες μετά με πήρανε χαμπάρι. Μου βάλανε ένα πρόστιμο, πληρώνω ακόμα, μου πήρανε και το ρολόι. Στο σκοτάδι. Το σπίτι. Και είστε με χωρίς ρολόι. Έβαλε ένα ξυπνητήρι. Αλλά μάλλον δεν ήταν η ίδια μάρκα και δεν έκανε. Είστε βλαμμένος, κύριε Κωνσταντίνη. Αλλά το συνεχίζουμε για να δούμε πού θα το καταλήξετε. Από εκείνη τη μέρα και μετά τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ στο σπίτι, γιατρέ. Μέσα στο σκοτάδι. Αναβιώσαμε το κρυφό σκολιό. Με κεράκια. Μέχρι τις 5 ήταν όλα μια χαρά. Από εκεί και ύστερα ξεκίναγε το δράμα. Με κεράκια πηγαίνω ερχόμασταν μέσα στο σπίτι. Σαλόνι, τραπεζαρία, υπνοδωμάτια, τουαλέτα. Στην τουαλέτα υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καταλαβαίνετε, λόγω βιασύνης. Τη δεύτερη εβδομάδα της συσκότησης χάσαμε τον παππού. Μας είδε το βράδυ με τα κεριά, μας πέρασε για φαντάσματα, έπαθε καρδιακή ανακοπή. Ένα άλλο βράδυ η κόρη μου πήρε σβάρα το τραπεζάκι με το κεράκι, έπεσε το κεράκι, πήρε φωτιά η κουρτίνα. Πήρε φωτιά το χαλί, στο τσακ το προλάβαμε το σπίτι, θα ήμασταν και άστεγοι τώρα. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ζούμε. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Κόντεψαμε να χωρίσουμε. Γιατί ένα βράδυ είχα ωρέξεις, καταλαβαίνετε, για εκλεράκι. Σας έχει καταστρέψει αυτό το εκλεράκι. Είχα ωρέξεις, τα κάνω, άντρας είμαι κι εγώ. Σηκώθηκα με στο σκοτάδι και τελικά στο τέλος αντί να πηδήξω τη γυναίκα. Μου πήδηξε τη μάνα της. Είσαι ανώμαλος, ρε! Μου ρίξε ένα ξύλο, μου έκανε αίτηση διαζυγίου για τη μάνα της, μου έψαχνε κάθε βράδυ, ούτε κουβέντα εδώ μεταξύ. Κοροϊδία, έτσι, 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 Είναι λίγο χοντρό αυτό που κάνατε, κύριε Γιωσαντίτη, αλλά ήταν και σκοτάδι. Μετά τι μετά, ρε γιατρέ, μετά είδα και από είδα και αναγκάστηκα να πουλήσω ένα νεφρό, πλήρωσα τη ΔΕΗ, μας ξανασυνδέσαν το ρεύμα και τώρα πλέον ζούμε τουλάχιστον στον πολιτισμό, θα έλεγα. Θέλετε κι άλλα? Άλλα δεν θέλω. Δεν θέλω 150 ευρώ για την επίσκεψη. 100 δεν παίρνατε! Ναι, παίρναμε. Τώρα παίρνουμε 150. Έχω και ένα ρεύμα να πληρώσω, όπως ξέρετε κι εσείς. Και εμένα, άμα μου το κόψουν, δεν έχω ούτε γυναίκα ούτε για να πηδήξω. Λοιπόν, έχουμε 150 να σημειώσουμε στιγμή. Και έχουμε και άλλες 3 συνεδρίες από 100, γιατί είναι πριν το ρεύμα, την αύξηση. Είμαστε στα 450 ευρώ, κύριε Αγιοσταρδίτη. Αφήστε μου σήμερα όσα μπορείτε και σιγά σιγά να με αποπληρώσετε. Δεν θα σας πω όχι, γιατρέ. Αλλά θα ήθελα μόνο έτσι για να μου φύγει και εμένα το μαράζι, ρε γιατρέ. Γιατί ξέρετε, εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ. Γιατί ήρθατε? Για να γίνετε καλά, ήρθατε. Ναι, λύστε μου μια απορία. Έτσι, για να μου φύγει και εμένα από μέσα μου. Το είχα μέσα μου! Ναι, ναι. Εντάξει, να ηρεμήσω! Ναι, ναι, πείτε. Εγώ χαπάκια, πότε θα πάρω? Κύριε Κωνσταντίνη, μέχρι τη 10η συνεδρία έχω πολλή δουλειά ακόμα μαζί σας. Μετά τη 10η θα δούμε τι χάπια θα πάρετε, πόσα θα πάρετε και μήπως χρησιμοποιήσουμε και καμιά ενδοφλέβεια κάθε μέρα όταν ξυπνάτε το πρωί. Σαν να έχετε ζάχαρο, δεν θα είναι τίποτα, μια φορά την εβδομάδα. Θα το κανονίσουμε. Το βασικό είναι να ξέρετε ότι οι συνεδρίες θα σας κάνουν καλό και αυτή η συνεδρία τελείωσε. Νομίζω νιώθετε καλά ήδη μέσα σας. Τα βγάλατε έξω σας, έτσι δεν είναι? Εγώ τι να κάνω τώρα? Να φύγετε, κύριε Κωνσταντίνη, να φύγετε. Ολαρέτη, 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 ολαρέτη. Σας περιμένω την άλλη Τετάρτη, όχι από εκεί, από εκεί είναι η τουαλέτα. Δεξιά, δεξιά είναι η... Μπράβο, εκεί είναι η έξοδος.